Υπάρχει μια κεντρική, μια δεσπόζουσα ιδέα η οποία διαποτίζει όλο το σημερινό νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για το Ακροπόλ. Και αυτή η ιδέα δεν είναι άλλη από την εμπορευματική αντίληψη για την τέχνη και τον πολιτισμό. Το βλέπει κανείς αμέσως, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ, τόσο στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, όσο και στα βασικά του άρθρα, σε πλήθος διατάξεων, με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων, όπως λέει, για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επενδύσεων στο σύγχρονο πολιτισμό, μέσα από το τετράπτυχο επιχειρηματικότητα, εξωστρέφεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, η εισαγωγή της αιτιολογικής έκθεσης θυμίζει διάλεξη σε οικονομικό πανεπιστήμιο περισσότερο παρά σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Συνοπτικά, το νόημα του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση ενός φορέα με την ονομασία Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας Ακροπόλ και με στόχο το κέντρο αυτό να γίνει το εργαλείο, το όχημα, ώστε να κατευθυνθεί η μικρή καλλιτεχνική παραγωγή, η οποία, ας μην ξεχνάμε, στη χώρα μας αυτή η μικρή καλλιτεχνική παραγωγή είναι που κυριαρχεί, να κατευθυνθεί λοιπόν αυτή στους παραπάνω άξονες της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, το Ακροπόλ παρουσιάζεται ως ένας φορέας που επιδιώκει να βοηθήσει τους αυτοαπασχολούμενους καλλιτέχνες και τις μικρές καλλιτεχνικές ομάδες να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες, παρακαλώ, προσφέροντάς τους τεχνογνωσία για να βρίσκουν χρηματοδότηση και να αξιοποιούν ευκαιρίες, επιχειρηματικές δεξιότητες, κόμβους πληροφόρησης, ευκαιρίες προβολής του έργου τους, μεθόδους αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, δομές φιλοξενίας για ανταλλαγή καλλιτεχνικών εμπειριών, δυνατότητες διασύνδεσης μεταξύ τους, αλλά και συμπράξεων με ιδρύματα των μεγαλοκαπιταλιστών, αλλά και χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις. Στόχος άραγε είναι να γίνουν βιώσιμες οι μικρές ή οι πολύ μικρές επιχειρήσεις του πολιτισμού. Και αν αυτός είναι ο στόχος, αρκεί γι' αυτό η ύπαρξη απλώς επιχειρηματικών δεξιοτήτων και κατάλληλης τεχνογνωσίας. Αυτό λείπει δηλαδή από το να είναι αυτές οι επιχειρήσεις βιώσιμες. Εδώ, ξέρετε, υπάρχουν κολοσσοί επιχειρηματικοί με τεράστια εμπειρία στη διαχείριση, στις δημόσιες σχέσεις, στο μάρκετινγκ και καταραίουν κάτω από την πίεση του εμπορικού ανταγωνισμού. Ο στόχος είναι άλλος. Είναι μέσα και από τη δραστηριότητα του κέντρου, όχι μόνο ασφαλώς μόνο μέσα από αυτό, να μειωθούν οι πολλές μικρές επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι καλλιτέχνες, για να συγκεντρωθεί η καλλιτεχνική παραγωγή σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή και σε όσες τέλος πάντων μικρές επιχειρήσεις αποδειχτούν πιο ανθεκτικές, πολλές από τις οποίες προορίζονται και να αποτελέσουν τους δορυφόρους είτε των μεγάλων ομίλων του χώρου του πολιτισμού και της τέχνης, είτε απευθείας των ιδρυμάτων πολιτισμού που έχουν συστήσει όλοι οι μεγάλοι καπιταλιστές. Άμεσος και εξίσου στόχος είναι βέβαια και η μαζική προσέλκυση των νέων ειδικά καλλιτεχνών που παίνονται με ιδιαίτερα μάλιστα σκληρό τρόπο στην εποχή της πανδημίας, ώστε να δουν το όλο εγχείρημα του κέντρου ως μια σανίδα σωτηρίας. Πληρώνοντας όμως αυτήν την σανίδα σωτηρίας, οι νέοι καλλιτέχνες, και με ένα πάρα πολύ ακριβό αντίτιμο, αφού μέσα από τη δραστηριότητα του κέντρου προορίζονται να ζυμωθούν με τις κάλπικες αξίες της καπιταλιστικής αγοράς, να εγκολποθούν τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου για τον πολιτισμό και να ενσωματωθούν φυσικά σε αυτές, ώστε να αποτελέσουν ένα βολικό, ένα αναλώσιμο, φθηνό εργατικό δυναμικό βορρά των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων της αποκαλούμενης τέλος πάντων πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φράσης που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση περί της ανάπτυξης, λέει, πλαισίου που θα χαρακτηρίζεται από βιώσιμα εργασιακά μοντέλα. Λόγος στο νομοσχέδιο γίνεται και για τη μεγιστοποίηση του κοινού της τέχνης και του πολιτισμού. Πώς την εννοεί όμως και πώς την προσεγγίζει αυτή τη μεγιστοποίηση του κοινού το νομοσχέδιο? Μήπως με την ανύψωση του μορφωτικού επίπεδου των λαϊκών στρωμάτων, ώστε να μπορούν να κατανοούν και να απολαμβάνουν την τέχνη
ξεκινώντας από την πιο μικρή ηλικία, δηλαδή από το σχολείο. Αν ήταν έτσι, δεν θα υποβαθμίζονταν, δεν θα καταργούνταν τα καλλιτεχνικά μαθήματα στα σχολεία. Ή μήπως με μια απλή έστω αναφορά, γιατί ούτε αυτή υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο, μια απλή έστω αναφορά για την ανάγκη εξασφάλισης ελεύθερου χρόνου που λιγοστεύει ή είναι ανύπαρκτος για πάρα πολλούς εργαζόμενους, ειδικά μάλιστα για τις γυναίκες, οι οποίες και γίνονται έτσι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένες στα σκουπίδια της υποκουλτούρας. Τίποτα από όλα αυτά. Ως τρόπος μεγιστοποίησης του κοινού αναφέρεται στο νομοσχέδιο το μάρκετινγκ, οι νέες τεχνικές διανομής, η ψηφιακή και άλλες επιχειρηματικού τύπου έννοιες, τελείως περιθωριακές σε σχέση με το πρόβλημα και ασφαλώς οπωσδήποτε ανίκανες εντελώς και να το αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα από το κέντρο και με μοχλό την επιχειρηματική του λειτουργία θα επιχειρηθεί βαθύτερος έλεγχος των ιδεολογικών κατευθύνσεων της τέχνης στη χώρα μας με την επιλεκτική ανάδειξη και επιδότηση καλλιτεχνικών αντιλήψεων και καλλιτεχνών. Θα επιχειρηθεί δηλαδή η ακόμα μεγαλύτερη, η πιο συνειδητή στράτευση της τέχνης στις σάπιες αξίες του βάρβαρου συστήματος που ζούμε, και ας μιλά ο εισηγητής της νέας δημοκρατίας για την ουδετερότητα δήθεν της τέχνης, για εκείνο το αξέχαστο παλιό art pull art, η τέχνη δηλαδή για την τέχνη. Η στράτευση της και για την ελευθερία της. Η στράτευση της τέχνης στο πλευρό του λαού είναι η μεγαλύτερη ελευθερία της τέχνης. Αυτή είναι η πραγματική της, το πραγματικό νόημα της ελευθερίας της. Η στράτευση της τέχνης δίπλα στο λαό που αγωνίζεται είναι και αυτό που την απογειώνει. Αυτά τα βάσανα, αυτούς τους αγώνες του λαού ύμνησε ο ελίτης στο άξιον εστί, ο Σεφέρης στο μυθιστόρημα, και για τα πάθια και τους καημούς του λαού έγραφε σε όλα του τα διηγήματα αποκλειστικά ο Παπαδιαμάντης. Για να μην μιλήσουμε βεβαίως και για τον Μπρέχτ ή για τον Γιάννη Ρίτσο, που είναι τα πιο τρανταχτά παραδείγματα για το πώς απογειώνεται η τέχνη όταν συναντά τους λαϊκούς αγώνες και όταν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Ας πάμε λίγο στα άρθρα τώρα. Με το πρώτο άρθρο, και θα αναφερθώ λιγάκι στα άρθρα, κύριε Πρόεδρε, επειδή έλειπα από την προηγούμενη συνεδρίαση. Θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα για ορισμένα βασικά από τα άρθρα. Στο πρώτο άρθρο, παρά το ότι αναφέρεται η ίδρυση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ως μη κερδοσκοπικού, ακριβώς 2-3 γραμμές παρακάτω, δηλώνεται ότι αυτός ο οργανισμός ακολουθεί τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ξέρετε όμως ποιος είναι ο βασικός κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας? Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, είναι το κέρδος. Δεν μπορεί λοιπόν να λες ότι ακολουθείς τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και ότι είσαι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στο δεύτερο άρθρο, που είναι η σκοπή, ίσως ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα του νομοσχεδίου, μαζί με τους οικονομικούς στόχους, βεβαίως υπάρχουν και οι ιδεολογικοί στόχοι που έρχεται να εξυπηρετήσει η ίδρυση αυτού του κέντρου μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητές του, και βέβαια ως προς τη συνείδηση που θα επιχειρηθεί να διαμορφώσουν οι καλλιτέχνες και ως προς το περιεχόμενο βεβαίως της τέχνης που θα το κατευθυνθούν για να υπηρετήσουν. Στο άρθρο το συγκεκριμένο που αναφέρεται, και είναι το εκτενέστερο ίσως άρθρο του νομοσχεδίου, υπάρχουν έννοιες, σημαίες πραγματικά και λάβαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η απόκτηση δεξιοτήτων, η κινητικότητα, η δικτύωση και ούτω καθεξής. Στα άρθρα 3, 4 και 5 υπάρχει μία αναπροσαρμογή, βεβαίως αυτή έχει ξεκινήσει από τα προηγούμενα χρόνια και από τα προηγούμενα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου πια ο διευθυντής είναι αυτός που έχει την πραγματική εξουσία, είναι αυτός που κάνει κουμάντο, με λίγα λόγια, στον οργανισμό. Ο διευθυντής έχει την αρμοδιότητα να υπογράφει όλες τις συμβάσεις,
όχι μόνο με τους εργαζόμενους, αλλά και με τις επιχειρήσεις και με τους υπόλοιπους οργανισμούς, τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς, και φυσικά σε ένα τέτοιο οργανισμό όπου ισχύει η του ενός ανδρός αρχή, είναι λογικό και να αποκλείονται, δεν χωρούν άλλωστε κρατικοί φορείς, γιατί κρατικός φορέας είναι το οικαστικό επιμελητήριο και οι άλλοι βέβαια φορείς των καλλιτεχνών. Στα άρθρα 7 και 8 σχετικά με το τακτικό προσωπικό, εντύπωση προκαλεί το πώς θα υπηρετηθεί αυτή η ποικιλομορφία της δραστηριότητας του κέντρου με αυτά τα λιγοστά άτομα, τα 17, και βέβαια αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και οι εργολαβίες και οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα δώσουν και θα πάρουν προκειμένου να καλυφθεί ακριβώς αυτή η πολύ μεγάλη δραστηριότητα του κέντρου. Το άρθρο 9 για την ίδρυση της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι το κερασάκι βέβαια στην τούρτα του κοσμοπολιτισμού, και το κριτήριο για την επιλογή των προσώπων δεν είναι άλλο από τις γνώσεις τους στην επιχειρηματική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, έτσι ώστε ο πολιτισμός να γίνει ένα εξαγώγημο προϊόν, πάντως προϊόν, και ένας ακόμα πόλος έλξης για τον τουρισμό. Μυαλό δεν βάζουμε δηλαδή, εξακολουθούμε παρότα όσα γίνονται να στηρίζουμε και να στηριζόμαστε αποκλειστικά στον τουρισμό. Το άρθρο 12 για τους πόρους του κέντρου του Ακροπόλ, οι εθνικοί πόροι έτσι κι αλλιώς θα είναι πολύ ισχνοί, είναι και με βάση τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, ενώ οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι διαθέσιμοι μόνο εφόσον οι δράσεις του Ακροπόλ συνάδουν με τους πολιτικούς, τους οικονομικούς και τους ιδεολογικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά δεν σου δίνει. Για το άρθρο 17 σε σχέση τώρα στις υπόλοιπες διατάξεις, δηλαδή τα πρώτα 14 άρθρα τα καταψηφίζουμε, δεν βρίσκουμε πραγματικά κανένα λόγο και καμιά αφορμή για να στηρίξουμε έστω και ένα από αυτά, το αντίθετο. Έχω μπει στο δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου και πάω στο άρθρο 17 για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και για την εγκατάστασή του, τέλος πάντων για την παραμονή του στο κτίριο το οποίο λειτουργεί σήμερα. Με το άρθρο αυτό η Αττικό Μετρό φαίνεται να το παραχωρεί χωρίς μίσθωμα για 20 χρόνια. Όμως η Αττικό Μετρό ή η Μετρό Μονοπρόσωπη είναι θυγατρική της Μετρό ΑΕ και είναι πιθανό τα επόμενα χρόνια, κυρία Υπουργέ, να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και στις δύο αυτές εταιρείες, και στη Μητρική δηλαδή και στη θυγατρική της. Και θα υπάρξει ένα ζήτημα για το αν θα μπορεί να εξακολουθεί να παραμένει εκεί το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η καλύτερη λύση είναι να φύγει αυτή η διάταξη από το νομοσχέδιο και να έρθει μια καινούργια, η οποία θα ορίζει ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης περνάνε στην κυριότητα του μουσείου ως περιουσιακό του στοιχείο, κάτι άλλωστε που το είχε δηλώσει, το είχε ανακοινώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν δεν απατώμε. Στο άρθρο 20, που είναι βέβαια ένα σημαντικό άρθρο, διατείνεται η κυβέρνηση ότι πρέπει να τα δούμε όλα αυτά σε σχέση με την προστασία των μνημείων, όχι φοβικά, αλλά μέσα από σύγχρονες μεθόδους, με τη συμβολή της ίδιας της κοινωνίας κτλ. Ξέρετε όμως, η κυβέρνηση κάνει, γιατί προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει, ότι οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται διαμορφώνουν και νέες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση από επιχειρηματίες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως και της ανάγκης βεβαίως όλων των κοινωνικών στρωμάτων να έρθουν σε επαφή με αυτήν. Παρά το ότι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι βελτιώνεται η υπάρχουσα νομοθεσία ως προς την προστασία των μνημείων κινητών και ακινήτων, στην πραγματικότητα ανοίγει κερκόπορτες, και όχι μία αλλά πολλές, για να απαλλάσσονται από την υποχρεωτική αδειοδότηση ή το τέλος κατά το δοκούν οι επιχειρηματίες. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα ο ζωγράφος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ακόμα και από το μπαλκόνι του σπιτιού του να μπορεί να αποτυπώσει
με τους χρωστήρες του ένα μνημείο με το οποίο γειτονεύει, το βλέπει τέλος πάντων και εμπνέεται φυσικά από αυτό. Και άλλο μια πολυεθνική εταιρεία η οποία με μια μικρή αλλίωση της εικόνας να δικαιολογήσει τη μη αίτηση της άδειας που κανονικά θα έπρεπε να ζητήσει και να προχωρήσει σε εμπορική διάθεση της εικόνας του μνημείου. Και έτσι είναι απολύτως νόμιμο, σύμφωνα και με αυτά που προκύπτουν από το νομοσχέδιο, να δούμε να κυκλοφορεί αφίσα, για παράδειγμα, του Παρθενώνα και στη θέση ενός κύωνα να υπάρχει μια φιάλη ενός αναψυκτικού. Παραδείγματος χάρη, αφού αυτό πλέον θα θεωρείται εικαστική παρέμβαση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλά δηλαδή παραθυράκια στο νομοσχέδιο και στην πραγματικότητα δημιουργούνται όλες εκείνες, είναι μέσα διάσπαρτο το άρθρο αυτό με ασάφειες όμως αξιοποιήσιμες ώστε να παραβιάζεται αυτός ο νόμος. Τώρα, για την ίδρυση του αυτοτελούς τμήματος δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αυτό έλειπε, κυρία Υπουργέ, από το Υπουργείο σας. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι τα χρήματα. Και αυτά πρέπει να διεκδικήσετε. Όπως διεκδικούμε και εμείς. Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Και βέβαια, στο άρθρο 24, σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν παλιά, αργότερα προστέθηκε ο Διευθυντής, τώρα προστίθεται και ο Οικονομικός Διευθυντής. Έχουμε δηλαδή μια τρόικα πάνω στους φορείς, πάνω στα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου Πολιτισμού, μια τρόικα, τρία όργανα διοίκησης τέλος πάντων, για να μην θυμίζω και παλιότερες μνήμες, τρία όργανα διοίκησης τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό και αυτός ο ισχυρός πόλος σε τίποτα δεν αποκλείεται να μετατραπεί ο οικονομικός διευθυντής, μιας και που, όπως είπαμε στην αρχή και με αυτό κλείνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ενοχή, όλη η φιλοσοφία του νομοσχεδίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά οικονομικές έννοιες και οικονομικοί στόχοι για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επενδύσεων στο σύγχρονο πολιτισμό. Καταψηφίζουμε τα περισσότερα από τα άρθρα, υπάρχουν ελάχιστα στα οποία θα πούμε ναι και για τις παρατάσεις βεβαίως των συμβάσεων αλίμονο. Στα περισσότερα όμως άρθρα, στα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου είμαστε αντίθετοι και καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ.